Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο του κυρίου Γρηγόρη Ιλιονή από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ορίστε, κύριε Ιλιονή. Κοιτάξτε, νομίζω ότι καταρχάς κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τις τεράστιες ευθύνες που έχει, πολιτικές και πιθανά και άλλες ευθύνες, γιατί και η παρέμβαση του κύριου Εισαγγελέα και το πόρισμα είναι πολύ συγκεκριμένο. Κανείς λοιπόν δεν μπορεί να αμφισβητήσει τις τεράστιες ευθύνες που έχει η πολιτική ηγεσία του τόπου, από την κυβέρνηση μέχρι την περιφέρεια. Όχι μόνο για την πυρκαγιά στο Μάτι, γιατί αξίζει να θυμηθεί κανείς και τις πλημμύρες στη Μάνδρα που γίνανε 1,5 χρόνο νωρίτερα. Άλλη 40 μικρή. Και να θυμηθεί ακριβώς μια σειρά από τέτοιες φυσικές εντός αγωγικών καταστροφές, οι οποίες οδηγούν σε ανεπανόρθωτες και υλικές ζημίες, αλλά και ανθρώπινες απώλειες. Αλλά ξέρετε, ενώ είμαστε οι πρώτοι που είχαμε επισημάνει τις. Από τις πρώτες μέρες, όχι οι πρώτοι, αλλά είχαμε επισημάνει και εμείς με τη σειρά μας ως Κομμουνιστικό Κόμμα τις ευθύνες που υπάρχουν και το γεγονός ότι η πολιτική προστασία και ο συντονισμός των κρατικών υπηρεσιών δεν ήταν αυτός που θα έπρεπε να είναι. Και νομίζω μια σειρά από εκτιμήσεις που υπάρχουν μέσα και στα πορίσματα συντείνουν σε αυτή την κατεύθυνση. Αν μείνουμε όμως αυτό, εμείς έχουμε την αίσθηση ότι, αν θέλετε, θα κυνηγάμε ανεμόμυλους. Και θα κυνηγάμε ανεμόμυλους, αν δηλαδή προσπαθήσουμε να πούμε ότι οι ευθύνες ανήκουν αποκλειστικά στο γεγονός ότι η κυρία Δούρου και ο κύριος Τσίπρας και το αρχηγείο του πυροσβεστικού σώματος δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους, που δεν την έκαναν. Αλλά αν μείνουμε σε αυτό, θα ξεχάσουμε ότι το ίδιο ακριβώς φαινόμενο συμβαίνει στην ελληνική πραγματικότητα τα τελευταία 30 χρόνια, 40 χρόνια. Και μπορούμε να σκεφτούμε μία σειρά από αντίστοιχες φυσικές εντός εισαγωγικών καταστροφές, οι οποίες οδηγούν σε αντίστοιχα αποτελέσματα. Και γι' αυτό το λόγο δεν θα βγάλουμε τα συμπεράσματα που πρέπει να βγάλουμε. Δεν θα βγάλουμε, για παράδειγμα, συμπεράσματα που να σχετίζονται με το πόσο χρηματοδοτείται το πυροσβεστικό σώμα, ποιος είναι ο αριθμός των εργαζόμενων στο πυροσβεστικό σώμα, ποια είναι η εκπαίδευση που λαμβάνουν, ποιος είναι ο εξοπλισμός που έχουν, αν το μοντέλο που έχει υιοθετηθεί από την κυβέρνηση του Πασό, ξεκινώντας στα τέλη της δεκαετίας του 90, που πήρε κατήργησε πρακτικά τις αρμοδιότητες που είχε η δασική υπηρεσία και τις πίεση πυροσβεστική, είναι ένα μοντέλο το οποίο μπορεί να δουλέψει, όταν όλος ή μεγάλη μερίδα του δασολογικού κόσμου φωνάζει ότι αυτό το μοντέλο είναι αρνητικό μοντέλο και δεν μπορεί να οδηγήσει σε προστασία των δασών, γιατί οι πυροσβέστες των πόλεων δεν ξέρουν τα δάση. Εάν το γεγονός ότι λόγω των μνημονίων και της πολιτικής που ακολούθησε η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, με την τραγική υποστελέχωση του δημόσιου τομέα, έχει ευθύνες στο πώς κατάφερε αυτές οι δημόσιες υπηρεσίες να ανταπεξέλθουν σε μια τέτοια καταστροφή. Αν λοιπόν δεν δούμε αυτές τις πλευρές, δεν δούμε τις τεράστιες διαχρονικές ευθύνες για το γεγονός ότι ο κρατικός μηχανισμός έχει σαν βασικό στόχο να τσακίζει τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα και να επιτίθεται τους εργαζόμενους και όχι να προστατεύει, και είναι αστείο να μιλάμε για πολιτική προστασία. Δούμε πώς είναι, για παράδειγμα, ποιο κομμάτι του κρατικού μηχανισμού απασχολείται στην καταστολή και ποιος στην προστασία θα τρέβει κανείς τα μάτια του. Αλλά έτσι είναι το αστικό κράτος. Ο ρόλος του δεν είναι να προστατεύει, είναι, αν θέλετε, να θωρακίζει την ιδιοκτησία και την εξουσία που έχει η αστική τάξη απέναντι στην εργατική τάξη. Αν δούμε με αυτή την πλευρά, αν δεν δούμε την ατομική ιδιοκτησία στη γη, την αναρχία, δεν δούμε τις τεράστιες διαχρονικές ευθύνες που έχουν όλες οι κυβερνήσεις για αυτό το φαινόμενο, από τη Μάνδρα στο Μάτι, από την αναρχία που υπάρχει μέσα στον αστικό ιστό, που δεν οφείλεται στους κατοίκους, οφείλεται σε ένα σύστημα το οποίο σπρώχνει και αναγκάζει κάθε εργαζόμενο, για να μπορέσει να βάλει ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του, να καταβγεί σε λύσεις όπως αυτές στο Μάτι. Αν δεν τα δούμε όλα αυτά, δεν θα δούμε τον πραγματικό αντίπαλο. Δεν θα δούμε ότι η αιτία τελικά για τους νεκρούς στο Μάτι, τους νεκρούς στη Μάνδρα, τους νεκρούς από το Σάμινα, τους νεκρούς από τις πυρκαγιές στην Ηλία και πάει λέγοντας, δεν είναι ο κάθε φορά κακός κυβερνητικός υπάλληλος ο οποίος έχει μεγάλες ευθύνες. Έχει ευθύνες, αλλά δεν είναι αυτή η πραγματική αιτία. Πραγματική είναι ένα σύστημα που λέγεται καπιταλιστικό σύστημα, το οποίο τσακίζει τις ζωές των εργαζόμενων, το οποίο θυσιάζει κάθε δικαίωμα των εργαζόμενων στο βωμό της κερδοφορίας, το οποίο στο βωμό της ιδιοκτησίας στη γη, στο βωμό της κερδοσκοπίας πάνω στη γη, στο βωμό της ανάγκης, συγγνώμη να τελειώσω, στο βωμό της ανάγκης να εξοικονομηθούν πόροι από τον κρατικό προϋπολογισμό για να χρηματοδοτηθούν μεγάλα κατασκευαστικά έργα, οι τράπεζες, οι δανειστές και πάει λέγοντας. Αυτό λοιπόν το σύστημα που λέγεται καπιταλιστικό σύστημα, αυτό είναι ο πραγματικός ένοχος για κάθε νεκρό από το Μάτι μέχρι τη Μάνδρα και πάει λέγοντας. Αλλιώς, και τελειώνω με αυτό, να συνεννοηθεί μεταξύ τους οι πυροσβεστικοί με τους δημάχους
Προφανώς φταίνε. Προσέξτε, κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς υπάρχουν και ατομικές συγκεκριμένες ευθύνες. Αλλά σας λέω όμως, αν δεν δούμε πόσο εκπαιδευμένο είναι το πυροσβεστικό σώμα, ποιοι ήταν οι πόροι που είχε στη διάθεσή του, ποιο είναι το μοντέλο δασοπυρόσβεσης, για ποιο λόγο η δασική προστασία δεν δουλεύει στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια, για ποιο λόγο παραχωρούνται τα δάση και καταστρέφονται για να μπουν ξενοδοχεία, ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά σε κάθε λόγο και σε κάθε κορυφή. Ποιος φταίει για αυτά, ποιος έχει φέρει το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο υποστηρίζει τη διάλυση των δασών για να προωθηθούν μια σειρά από επιχειρηματικά συμφέροντα. Και φυσικά οι υπεύθυνοι είναι όλες οι κυβερνήσεις. Είναι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που όλοι μαζί προωθούν το ίδιο νομοθετικό πλαίσιο. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που γίνεται, για παράδειγμα, με το νομοσχέδιο που φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα με το ΙΓΜΕ. Τι ακριβώς έρχεται να γίνει την επόμενη περίοδο και για ποιο λόγο το νομοθετικό πλαίσιο είναι ενιαίο. Αλλά λέω, αν δεν δούμε τη βαθύτερη αιτία και εστιάζουμε μόνο στον κακό κυβερνήτη, θα κάνουμε κάθε φορά το ίδιο, θα κάνουμε μία τρύπα στο νερό. Γιατί κάθε φορά υπάρχει ένα συγκεκριμένο κακό κυβερνήτη, συγκεκριμένο κακό υπάλληλο, αλλά αυτό μα εμποδίζει να δούμε την πραγματική αιτία, την κόκκινη κλωστή που βρίσκεται πίσω από όλε αυτέ τι εθνικέ τραγωδίε. Και η κόκκινη κλωστή είναι ένα σύστημα το οποίο γράφει τι ανάγκε των εργαζόμενων στα παλαιότερα των υποδημάτων του. Τη θυσιάζει με γνώμονα και στόχο την κερδοφορία των μονοπωλιακών ομίλων, την κερδοφορία αυτών που κερδοσκοπούν πάνω στη γη, την κερδοφορία αυτών που θέλουν μικρούς κρατικούς προϋπολογισμούς προς το λαό και μεγάλους προς τα επιχειρηματικά συμφέροντα, και πάει λέγοντας. Και τα παραδείγματα είναι ούκο λίγα. Αυτό, αν θέλετε, είναι ο λόγος για τον οποίο είχαμε 6.000 νεκρούς. Νομίζω, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, στην πιο ανεπτυγμένη καπιταλιστική οικονομία του πλανήτη όταν έγινε ο τυφώνας Κατρίνα, ακριβώς επειδή και εκεί το σύστημα λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μια χώρα πολύ φτωχότερη και πολύ λιγότερο ισχυρή όπως η Κούβα, που έχει έναν διαφορετικό προσανατολισμό, ανταπεξέρχεται σε κάθε κυκλώνα της Καραϊβικής χωρίς να έχει σχεδόν κανένα θύμα. Αυτά λοιπόν πρέπει να εξετάσουμε και πρέπει να φύγουμε από μια θλιβερή συζήτηση, η οποία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συγκαλύψει τις τεράστιες ευθύνες που έχει και η κυρία Δούρου. Όταν έβγαινε και έλεγε ότι το σύστημα δασοπυρόσβεσης είναι άψογο για την Αττική και η Αττική έχει αντιπλημμυρική προστασία, έχει τεράστιες πολιτικές ευθύνες, πιθανά και ποινικές, έχει τεράστιες ευθύνες και ο κύριος Τσίπρας, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε και το πολιτικό πρόβλημα από πίσω. Γιατί αν δεν αλλάξουμε το πολιτικό πρόβλημα, αν δεν χτυπηθούμε με το πραγματικό πολιτικό πρόβλημα, αν απλώς περιμένουμε ότι θα έρθει ένας άλλος κυβερνήτης, ο οποίος χωρίς να αλλάξει την ατομική ιδιοκτησία πάνω στη γη, την καπιταλιστική ιδιοκτησία, χωρίς να αλλάξει τον προσανατολισμό του κράτους ως ένα κράτος το οποίο κοιτάει πρώτα και κύρια την κερδοφορία των τραπεζών, των μονοπωλιακών ομίλων, των δανειστών. Αν λοιπόν δεν αλλάξει αυτός ο προσανατολισμός του κράτους, και για να αλλάξει πρέπει να αλλάξει η ίδια η ουσία του κράτους, τέτοια φαινόμενα θα έχουμε συνεχώς. Θέλω να ξεκινήσω με αυτό που νομίζω εσείς το είπατε, ότι υπάρχουν, σαν να υπάρχουν δύο εικόνες αυτή τη στιγμή στην ελληνική οικονομία. Η μία τις εξόδους αγορές και η άλλη. Ναι, η έξω και η μέσα. Η έξω και η μέσα. Ναι. Να κάνω ένα σχόλιο και να πω ότι μην πανηγυρίζουμε κιόλας για την έξοδο στις αγορές, γιατί τώρα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ μάζεψε και η ελληνική κυβέρνηση. Δεν μάζεψε και. Δεν υπάρχει και κάποια, ας πούμε, σφραγίδα τα επόμενα 10 χρόνια. Έχει καλύψει με αυτό το 74%. Εντάξει, αλλά καταλαβαίνετε. Τι λέω, 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ είναι ένα πολύ μικρό ποσό σε σχέση με τα ποσά τα οποία διαχειρίζονται δημοσιονομικά. Οπότε, όταν θα βγει κανονικά στις αγορές και θα έχει παρακάτω το 3,9%. Ότι για 10 χρόνια στην εξόπληση. Σας λέω λοιπόν ότι τόσο το επιτόκιο όσο και το ύψος δείχνει ότι η εμπιστοσύνη στις αγορές είναι περιορισμένη. Και κανείς δεν συμμερίζεται τη δική σας οπτική που λέει ότι τα επόμενα 15-20 χρόνια θα τρέχει ανάπτυξη. Δεν το πανηγυρίζω, όχι, εγώ αλλού θέλω να καταλήξω. Νομίζω, κατά τη γνώμη μας, δεν είναι δύο διαφορετικές εικόνες, είναι η ίδια εικόνα. Και αν θέλετε, γιατί η όποια εμπιστοσύνη υπάρχει από τις αγορές στο ότι θα αποπληρωθούν τα ομόλογα, πατάει, βασίζεται πάνω στην τραγική εικόνα την οποία καταγράφει και η έκθεση της ΓΕΣΕΒΕ. Αν θέλετε, σε τελευταία ανάλυση, αυτό που δείχνει η πείρα από την ελληνική πραγματικότητα αλλά και από τη διεθνή πραγματικότητα είναι ένα πάρα πολύ απλό ζήτημα. Όπως και να την πάρεις, και δεν υπάρχει καμία συνταγή, όσο και να στριφογυρνάμε γύρω από τον εαυτό μας, κανείς δεν έρχεται να προτείνει μια τέτοια συνταγή. Φιλολαϊκή καπιταλιστική ανάπτυξη δεν υπάρχει. Η καπιταλιστική ανάπτυξη απαιτεί θυσίες από τους εργαζόμενους, απαιτεί τεράστια πρωτογενή πλεονάσματα, απαιτεί φθηνή εργατική δύναμη, απαιτεί απώλειες που δεν θα ανακτηθούν, απαιτεί να πατηθούν κάτω οι μεσαίοι για να βρουν χώρο οι μεγάλοι όμιλοι. Αυτό γίνεται στην Ελλάδα, γίνεται στη Γερμανία, γίνεται στη Γαλλία που βλέπουμε τα κίτρινα γυλαίκα, γίνεται στην Ιταλία που βλέπουμε ότι ένα κομμάτι αντιδρά, γίνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη και ένα κομμάτι ακόμα και
στρωμάτων τα οποία πιέζονται, αντιδρά και το γυρνάει προς την Ευρώπη. Επιτέλους. Θα φτάσω στη δική μου. Λέω ότι η δική σας καταρχάς συνταγή. Λέω λοιπόν ότι η δική σας συνταγή του υπηρέτη των μονοπωλιακών ομίλων και του ΝΑΤΟ. Αφήστε με, θα σας πω. Δεν κάνω κριτική. Καταρχήν δεν κάνω κριτική. Σας καταγγέλω. Και καταγγέλω και λέω λοιπόν ότι επίκληση στην αριστερά για να είστε ο πιο πιστός υπηρέτης του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης, ο πιστότερος υπηρέτης του υπεριαλισμού, του ΝΑΤΟ και ό,τι επιταγών έχουν ανάγκη μονοπωλιακοί όμιλοι, από τα μεταλλευτικά δικαιώματα μέχρι την απελευθέρωση της ενέργειας. Η εργατική τάξη μας χρειάζεται στα δύσκολα. Ναι, βεβαίως. Και η εργατική τάξη χρειάζεται να την πατάτε κάτω. Πού ήταν το κουμπί? Η εργατική τάξη λοιπόν, και εμείς λοιπόν, δεν πατήσαμε πάνω στο κεφάλι της εργατικής τάξης όπως κάνατε εσείς. Όπως κάνατε εσείς. Όπως κάνατε εσείς, αγαπητέ. Όπως κάνατε εσείς, όπως κάνετε τώρα που δίνετε την πρώτη κατοικία του κόσμου στις τράπεζες για να τους εκβιάσετε για να πληρώσουν όσο ήταν το μεγαλύτερο όταν κομμάτι. Όταν εμείς πήραμε προστατευτικά μέτρα... Κανένα μέτρο δεν πήρατε, μην κοροϊδεύετε. Μην κοροϊδεύετε, σας βλέπει ο κόσμος. Θα χάσει τα σπίτια του. Εσείς ξέρετε τι κάνετε τώρα. Να το φέρετε, κύριε μου. Λέτε στον κόσμο ότι αν δεν πληρώσει την τράπεζα θα χάσει το σπίτι του. Και έχετε το θράσος να το βαφτίζετε προστασία. Έχουν χάσει οι εργαζόμενοι το μισό βιωτικό το μισό τους εισόδημα έχουν χάσει οι εργαζόμενοι τα τελευταία 20 χρόνια. Έχετε το θράσος να τους δίνετε 70 λεπτά την ημέρα, θα τα πάρετε πίσω με τη μείωση του αφορολόγητου. Καθίστε στο περισσό, έχετε το θράσος από την ελληνική πραγματικότητα. Όχι, όχι, εσείς είστε μακριά και γι' αυτό χρειάζεται αστυνομία για να εμφανιστεί. Γι' αυτό για να εμφανιστεί ο πρωθυπουργός σας, γι' αυτό να εμφανιστεί ο κύριος Τσίπρας για να πάει κάπου, θέλει 500 δημιουργίες ΜΑΤ, γιατί τρώει από παντού αυγά. Δεν έχουμε εμείς κανένα πρόβλημα. Εσείς το έχετε το πρόβλημα. Καταλάβατε τι λέω. Λέω λοιπόν, γιατί δεν υπάρχει καμία ουσιαστική άποψη και ανάγκη στον απολύον. Και σας ψηφίσαμε και είπατε όχι για τα συμφέροντά σας. Και σας ξαναλέω λοιπόν, τι δείχνει η πείρα, ότι η καπιταλιστική ανάπτυξη είναι αντιλαϊκή, απαιτεί χρηματισμένα δικαιώματα, απαιτεί την εργασιακή ζούγκλα που έφερε, δεν την έφερε φυσικά ο ΣΥΡΙΖΑ, να θυμηθούμε το ΠΑΣΟΚ που την έφερε από τις αρχές του 2000 με την Ευαλφάλεια, μετά ξεχνάμε αυτά. Θυμηθούμε ότι η ολόκληρη Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται σε αυτόν τον άξονα. Να θυμηθούμε ότι σε τελευταία ανάλυση πουθενά στον κόσμο, όσο και να προσπαθείτε να φτιαξιδώσετε το σύστημα, δεν υπάρχει μια λύση που να λέει ότι η καπιταλιστική ανάπτυξη είναι φιλολαϊκή. Γι' αυτό ευχαριστώ πολύ. Κλείνω. Και γι' αυτό λοιπόν λέμε ως ΚΚΕ, υπάρχει δρόμος έξω από τη μιζέρια. Ο δρόμος είναι αυτή τη στιγμή να αντισταθούμε στη νέα επέλαση που έρχεται, που θα έρθει είτε με το ΣΥΡΙΖΑ, είτε με τη Νέα Δημοκρατία, είτε μια συγκυβέρνηση. Και ακούσαμε την κυρία Αγγελεστάθη, η οποία μας είπε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα δράσει ακόμα πιο αρνητικά σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Συγχαρητήρια, κυρία Αγγελεστάθη, θα λύσει τα προβλήματα των εργαζόμενων. Λέμε λοιπόν, πρέπει να αντισταθούμε στη λέλαπα που έρχεται και να οργανώσουμε την ανεπίθεση για το ριζικά διαφορετικό δρόμο τη εργατική εξουσία που μπορεί να λύσει. Για εσά, κοιτάξτε. Ότι θα δεν λέω τα ψέματα. 200 χρόνια. Δεν λέω κανένα ψέμα. Εσείς το θεωρείτε 200 χρόνια. Εσείς μιλάτε για 200 χρόνια μετά, ξέρετε γιατί. Γιατί εσείς είστε ο πιστότερος υπηρέτης του Τραμπ σήμερα. Γι' αυτό. Ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Εσείς θέλετε να το μεταθέσετε σε έναν αιώνα μετά, γιατί σήμερα δεν θα κυβερνήσετε. Είναι απλός ο λόγος. Εμείς λέμε. Όχι, βάλτε ταινία. Σας παρακαλώ. Είναι η τέταρτη φορά, παρακαλώ πολύ. 20 δευτερόλεπτα. Εμείς λέμε απλά ότι το προσωπείο που είχατε έχει πλέον πέσει, έχει αποκαλυφθεί το δικό σας πρόσωπο. Όσο ποιο αντιδράστηκε. Σε αυτή τη δυσκολία στην εργατική τάξη. Εμείς αντισταθήκαμε και αν δεν υπήρχαμε εμείς. Αν δεν υπήρχαμε εμείς, θα είχατε αλωνίσει. Αυτό είναι ο λόγος. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντισταθήκατε. Δεν αντισταθήκατε καθόλου. Ό,τι απαιτούν οι τράπεζες και οι βιομηχανοί το πρόσωπο. Σας ευχαριστώ πολύ. Και γι' αυτό η κυρία Μέρκελ ήρθε και σας είπε ότι είστε ο καλύτερος μαθητής στο μέτρο. Να τη χαίρεστε και την κυρία Μέρκελ που τώρα σας επενεί και τον κύριο Τραμπ. Να τους χαίρεστε, λοιπόν, σας ευχαριστώ.